Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στον Ιαννό. Πρωτού ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσουμε πως σε κάθε τραπέζι θα βρείτε το πρόγραμμα του Ιαννού για τον Φεβρουάριο και θα σας παρακαλούσαμε να ρυθμίσετε τα κινητά σας στο αθόρυβο. Το Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Εκπαίδευσης Gestalt Foundation παρουσιάζει στον Ιαννό τη διάλεξη με τίτλο «Η Οικουμενικότητα του Έρωτα» με εισηγητή τον Γιώργο Δίπλα. Ο λόγος τώρα στον κύριο Δίπλα. Καλησπέρα. Μεγάλη μου τιμή που ήρθατε σήμερα, μια πολύ ειδική μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να σας ενημερώσω δυστυχώς ότι η αγαπητή συνάδελφος με την οποία θα κάναμε μαζί την ομιλία, για λόγους υγείας δεν βρίσκεται σήμερα εδώ, αρρώστησε. Έτσι θα προσπαθήσω να αναπληρώσω. Είναι σημαδιακή η σημερινή μέρα για όλο τον κόσμο και σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να αρχίσουμε με κάτι που να είναι πιο βιωματικό, να μην μπούμε κατευθείαν στην ομιλία και στα διάφορα που θα ακούσετε και ελπίζω να πείτε. Έτσι, σκεπτόμενος τι να είναι αυτό, κατέληξα σε κάτι και θα σας το παρουσιάσω. Πιστεύω ότι όλοι θα ταυτιστείτε κατά κάποιο τρόπο με το θέμα που θα δείτε, γιατί είναι πάρα πολύ συμβολικό και θα το χαρείτε. Μαζί μας είναι ένα ζευγάρι χορευτών, η Παυλίνα και ο Έλντι, που θα μας παρουσιάσουν, είναι προσφορά προς εμένα και προς εσάς, ένα πάρα πολύ όμορφο ερωτικό κατεξοχήν χορό. Ας τους απολαύσουμε. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Αυτός ήταν λοιπόν ο χορός. Και να μπούμε στο θέμα μας τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει λίγο την περίληψη, ας πούμε, αυτό το μικρό κειμενάκι που συνοδεύει τον τίτλο της σημερινής ομιλίας. Χοντρικά, θα το πω έτσι για όσους δεν το έχουν διαβάσει, αυτό λέει ότι η γιορτή σήμερα ουσιαστικά εστιάζει στο ανθρώπινο ερωτικό συναίσθημα και με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται μόνο σε μια ανθρωποκεντρική προοπτική. Στην πραγματικότητα όμως, ο έρωτας, και εξού και ο τίτλος, βρίσκεται παντού, δηλαδή ισχύει και για άλλα έμβια όντα, και έχουμε παραδείγματα ως προς αυτό, και είναι ασταμάτητο φαινόμενο. Τι παραδείγματα έχουμε? Υπάρχουν ζώα τα οποία συνάπτουν σχέσεις ισόβιες και παραμένουν πιστά σε βαθμό που αν για κάποιο λόγο σκοτωθεί το ένα, το άλλο είτε μέχρι και αυτοκτονεί, είτε απομονώνεται. Και υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα που δείχνουν ότι τα ζώα φλερτάρουν. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας. Το βλέπουμε σε πάρα πολλές ταινίες, φωτογραφίες. Το διαβάζουμε σε ιστορίες κλπ. Κλπ. Τι είναι ο έρωτας? Είναι τελικά ένα σχετίζεσθε και μια αλληλοεπίδραση. Μια συνάντηση και μια συνομιλία, η οποία έχει μια ανταλλαγή και μια αλλαγή. Γιατί συμβαίνουν και αλλαγές. Και κυρίως, πάνω απ' όλα θα πω εγώ, ότι είναι ένα θέμα μοιράσματος. Οι άνθρωποι μοιράζονται κάτι μέσα από το ερωτικό συναίσθημα. Είναι μια λειτουργία, ας πούμε, μοιράσματος, θα δούμε πώς. Και αν ο έρωτας βιώνεται ως μια απολαυστική μέχρι και υπερβατική εμπειρία, αυτό δεν σημαίνει πως σηματοδοτεί ένα έσχατο ή αναλύωτο σημείο. Όπως λέμε στη Gestalt, γιατί θα προσπαθήσω να το συνδέσω με την προσέγγιση Gestalt, συνεχώς αναδύονται μορφές από το εκάστοτε φόντο, θα εξηγήσω ότι είναι αυτό έτσι πολύ συνοπτικά, οι οποίες μορφές υποχωρούν και εμφανίζονται άλλες και ούτω καθεξής. Τώρα, παρεμβατικά, υπάρχει μια φράση του Γκαμπριέλ Μαρσέλ που λέει «Η ελπίδα μου για μας βασίζεται στην επιτυχία της συνάντησης». Αυτή η συνάντηση των ανθρώπων, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε από προσωπική εμπειρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι το ερωτικό συναίσθημα βιώνεται σε υπερθετικό βαθμό έντασης. Ωστόσο, δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Εκφράζεται, θα έλεγα, περισσότερο μέσα από την τέχνη. Ποίηση, λογοτεχνία, μουσική, όλα τα είδη της τέχνης, κινηματογράφο κλπ. Προσωπικά παρομοιάζω τον έρωτα με την τέχνη ή τη δημιουργία, τη δημιουργικότητα. Και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων
που αναφέρονται στον έρωτα μιλάνε για το βίωμα μιας έξοχης δημιουργικότητας που αναβλύζει από κάθε κύτταρό τους. Δεν μπορούν να το εξηγήσουν διαφορετικά. Ελπίζω ή σκέφτομαι μήπως εσείς έχετε κάποια άλλη σκέψη που θα μας πείτε αργότερα. Τώρα, είναι ο έρωτας κάτι στατικό που προσδιορίζεται μόνο τη στιγμή της γέννησης του? Ας τολμήσουμε να παραφράσουμε ένα ποίημα, ένα απόσπασμα μάλλον, του Μερλό-Ποντί, το οποίο αναφέρεται στην τέχνη. Και λέει, αν κανένας έρωτας μιλάει για την τέχνη, για το έργο τέχνης, αλλά εγώ έχω βάλει τον έρωτα, αν κανένας έρωτας δεν ολοκληρώνει τον έρωτα, αν ούτε ο ίδιος ο έρωτας δεν ολοκληρώνεται ποτέ απόλυτα, κάθε δημιουργία, ωστόσο, αλλάζει, αλλοιώνει, φωτίζει, εμβαθύνει, επιβεβαιώνει, εξαίρει, αναδημιουργεί ή δημιουργεί εκ των προτέρων όλες τις άλλες. Ο έρωτας είναι τέλειος επειδή δεν τελειώνει ποτέ, καθώς δεν ολοκληρώνεται ως απόκτημα, δεν μπορεί να γίνει απόκτημα, τότε δεν θα λέγεται έρωτας. Κινείται διαρκώς σε μια πορεία αναδημιουργίας, όπως μας λέει ο Ποντί, όπου συνυπάρχουν η επανάληψη με την τυχαιότητα και την καινοτομία, μέσα σε μια έλικα ελαφρότητας και στιβαρότητας μαζί. Αντίθετα, η επιδίωξη της κατάκτησης σημαίνει τη διάρρηξη της λεπτής κλωστής που συνδέει την αναζήτηση του έρωτα με το μοίρασμα και καταλήγει στον εγκλωβισμό των μερών και σε περιχαρακωμένα όρια, σε απόρθητα ωριά, οχυρά. Με συνέπεια, η ευλογία του έρωτα να υποβιβάζεται σε άνυδρο καταναλωτισμό, αυτό που κοινώς αποκαλούμε ειδονισμό. Είναι μια πολύ μακρινή έννοια από τον έρωτα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι αλλιώς ο έρωτας? Γιατί είναι μια απόπειρα θέασης του κόσμου από την πλευρά του δύο και όχι από την πλευρά του ένα. Εκεί κρύβεται και το μοίρασμα που λέμε. Και σε τούτο μοιάζει ο έρωτας με την τέχνη, ότι βρίσκεται παντού, στους ανθρώπους, στα άλλα είδη, στο φυσικό περιβάλλον και αναδύεται μόνο μέσα από την επαφή με το διαφορετικό και την αλληλεπίδραση με αυτό. Ας δούμε λιγάκι τώρα πώς αντιλαμβάνεται η προσέγγιση Gestalt αυτή τη διαδικασία, την διαδικασία που ερωτευόμαστε. Σε αυτή, όπως είπαμε και προηγουμένως, κυρίαρχο παίζει ρόλο η μορφή, η ανάδυση της μορφής, η οποία κατά κάποιον τρόπο πρέπει να είναι απρόσκοπτη, να μην εμποδίζεται δηλαδή από ισχυρά εμπόδια, γιατί υπάρχει και αυτό, και ανάδυση της μορφής και μετά εξαφάνισή της για να έρθει μια νέα. Η μορφή αυτή που λέμε δεν ταυτίζεται με την εικόνα. Δεν είναι αυτό που βλέπω, δηλαδή. Είναι κάτι βαθύτερο, έχει μεγαλύτερη ευρύτητα και πληρότητα και περιέχει αίσθηση και επίγνωση. Πώς συνδέεται τώρα η μορφή, αυτό που είπαμε, με το μοίρασμα? Παίρνω ένα απόσπασμα από τη Λόρα Πέρλς, που είναι συνιδρύτρια της θεραπείας Gestalt, η οποία λέει, η καλή μορφή αναβλύζει από τη δέσμευση. Από τη δέσμευσή μας να έρθουμε σε επαφή. Μια επαφή από τη δική μας δημιουργία ενέργειας και επιθετικότητας, της προθυμίας μας να αποδομήσουμε και να αφήσουμε τον εαυτό μας να αποδομηθεί, να αποδεχθούμε τα όρια και τους περιορισμούς της κατάστασης, να τα αναλάβουμε
ώστε να τα μετασχηματίσουμε δημιουργικά. Το μοίρασμα, λοιπόν, σύμφωνα με αυτά και με κάποια παραπάνω που είπαμε, είναι η διαθεσιμότητά μας να είμαστε ανοιχτοί να συμμετάσχουμε σε αυτό που έρχεται, να εμπλακούμε σε αυτό που προκύπτει στη συνάντηση. Και η πληρότητα μιας τέτοιας σύνδεσης, άμα πετύχει, είναι εκείνη που παρέχει μάλλον το γόνιμο πεδίο της αμοιβαίας αίσθησης του μαζί, του μεταξύ. Θέλω να πω τώρα δύο λόγια για την ομορφιά ως συλλογικό δημιούργημα, για να το δέσουμε ακόμα περισσότερο με αυτό που είπα στην αρχή, ότι το παρομοιάζω με τέχνη ή δημιουργικότητα. Μία ποιήτρια Ιταλίδα, η Άλντα Μερίνη, μας γνέφει, σε εισαγωγικά, από τη συλλογή «Αφορισμοί και μάγευση». Και λέει ένα μικρό ποιηματάκι. «Πόνος δεν είναι παρά η έκπληξη να μη συναντά ο ένας τον άλλον». Αυτή η συνάντηση βλέπουμε ότι παίρνει και από την πλευρά της ποιήτριας ένα ειδικό βάρος. Τι διακυβεύεται στην αποτυχία της συνάντησης? Αυτό που διακυβεύεται είναι η μία ανάδυση της ομορφιάς, η οποία ομορφιά είναι το αντίθετο του πόνου. Έτσι, λοιπόν, διακυβεύουμε να πονέσουμε, κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό μπορείτε να το φανταστείτε, εάν δεν πρόκειται για αμοιβαιότητα, είναι μονομερής ο έρωτας, το άλλο μέρος πονάει. Μάλλον το μέρος που ερωτεύεται, πονάει. Αυτό, λοιπόν, που μας προσεγγίζει, εν μέρει μας περιλαμβάνει και άρα μας υπερβαίνει. Όπως και αυτό που προσεγγίζουμε εμείς, το περιλαμβάνουμε εν μέρει και άρα το υπερβαίνουμε. Αυτή είναι η ουσία της αποδόμησης που λέγαμε προηγουμένως. Και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί κάθε πεδίο, είτε πρόκειται για ερωτικό, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο πεδίο, δηλαδή το περιεχόμενο του πεδίου. Μέσα, λοιπόν, στο εκάστοτε πεδίο, η συνάντηση που λέγαμε έρχεται, δεν είναι ακόμα, τίνει να γίνει. Και αυτό αφορά όλα τα πράγματα, καθώς μας έχει διδάξει ο Χέγκελ. Η αυθεντικότητα των ανθρώπων που ερωτεύονται, από την άλλη πλευρά, είναι δεδομένη και επιδιώκει να σαγηνεύσει, να σαγηνευτεί και να συναντήσει τον άλλον. Και αυτό συμβαίνει και ισχύει, έστω και αν συμπεριλαμβάνει διαστρεβλώσεις. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι διαστρεβλώσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ότι αυτός που ερωτεύεται προβάλλει στον άλλον που ερωτεύεται προσδοκίες και επιθυμίες, οι οποίες δεν είναι πραγματικές, δεν αφορούν τον άλλον, είναι προσδοκίες δικές του και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν. Η δέσμευση τους όμως στο παρόν, όταν πρόκειται για μια αμοιβαιότητα, όταν συμβαίνει μια αμοιβαιότητα, που αυτό το παρόν εμπεριέχει όλη την εκκρεμότητα που είδαμε προηγουμένως, είναι αυτή που ανοίγει το δρόμο στην πιθανότητα για αυτή την υπέρβαση, τη συνάντηση και την ομορφιά. Είναι η στιγμή που ο Παράδεισος, ό,τι έχει ο καθένας στο νου του ως Παράδεισο, παίρνει σάρκα και οστά εδώ και τώρα, μπροστά μας, και γιατί βρίσκεται κάτω από την εμφάνιση και όχι σε μια απόμακρη θούλη, όπως λέει ο Αντρέ Γκιντ στη Συνθήκη του Νάρκησου.
Δεν θέλω να σας κουράσω με πάρα πολλά, περισσότερα, γύρω από το θέμα. Θα ήθελα να πάρετε το λόγο, ελπίζω να πάρετε το λόγο, και να κάνουμε μία συζήτηση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας και φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, με ανεχθήκατε και αν θέλετε αν έχετε ερωτήσεις, αν έχετε σχόλια, αν έχετε αντιρρήσεις, είναι καλοδεχούμενα όλα.